Πώς αισθάνεται που επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα με ένα βραβείο ως MVP? Είναι πολύ ευχαριστημένος. Είναι μια αναγνώριση του κόπου από τον κόσμο που τον ψήφισε. Είναι και ένα μήνυμα δικό του ότι έπονται καλύτερες εμφανίσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι ίσως ήταν η καλύτερη εμφανίση του με τον ΠΑΟΚ. Ναι, πιστεύει ναι, και το πιο σημαντικό για αυτό είναι να συνεχίσει έτσι, να βοηθάει στην ομάδα, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, να πάει η ομάδα πιο ψηλά. Παίρνει για δεύτερη αγωνιστική το βραβείο του MVP. Όπως τόνισε και προηγουμένως, πολύ ευχαριστημένος και ευγνώμων προς τον κόσμο ο οποίος τον ψήφισε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, όπως επίσης τόνισε και προηγουμένως, το πιο σημαντικό είναι το καλό για την ομάδα. Είσαι από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες στην Ουκρανία, τόσα χρόνια έπαιζε εκεί. Χρειαζόταν κάποιο χρόνο προσαρμογής και τώρα βλέπουμε ότι ανεβαίνει η απόδοση. Ναι, πιστεύει ότι όντως χρειάστηκε ένας χρόνος για να προσαρμοστεί από αυτό το πρωτάθλημα, από τις συνθήκες της Ουκρανίας. Πιστεύει όμως ότι είναι κάτι που όλοι το χρειάζονται. Και ας δείξω αλ φινάλ. Sí, que espero que, que se haya acabado y que, que sea todo lo, lo mejor para el equipo. Και πιστεύει όμως ότι αυτός ο χρόνος προσαρμογής πια έχει τελειώσει και ότι τώρα θα έρθουν καλά πράγματα για αυτόν και κυρίως για την ομάδα. Έρχεται μια εβδομάδα που κατά γενική ομολογία είναι η πιο δύσκολη για τον ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν. Με Οτέλη, Μακάμπη και Ολυμπιακό. Ποια συγκομιδή θα ήταν για τον ίδιο ικανοποιητική, το μίνιμουμ? Όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους, επειδή είμαστε ΠΑΟΚ, αυτό που θα τον ικανοποιούσε είναι τίποτα άλλο πέραν από τη νίκη και στα τρία παιχνίδια. Είναι κάτι καλό, ουσιαστικά είναι κάτι καλό και για την ομάδα. Ξέρουν ότι ο προπονητής θα εμπιστευτεί τους παίκτες που θα κάνουν το καλύτερο. Άρα αυτός ο ανταγωνισμός είναι κάτι που δεν τον ενοχλεί, είναι κάτι αντίθετα που και για αυτόν και για την ομάδα κυρίως είναι προς όφελος. Στην Κομωτινή που πήρε και το βραβείο έβαλε δύο γκολ ως κρυφός φόρος ουσιαστικά. Άλλαξε λίγο ο ρόλος του, ήρθε περισσότερο στον άξονα, πατούσε περισσότερο περιοχή. Το σημαντικό δεν είναι αυτό που σκέφτεται αυτός, το σημαντικό είναι αυτό που σκέφτεται ο προπονητής, τη θέση την οποία θα τον χρησιμοποιήσει. Αυτός προσωπικά είναι ευχαριστημένος με τη θέση την οποία του έχει εμπιστευτεί ο προπονητής και θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Πιστεύει το μέλλον θα είναι πολύ καλό. Ο ίδιος προσωπικά δεν βλέπει τίποτα άλλο εκτός από το να είναι στον ΠΑΟΚ και να θριαμβεύσει όντας στην ομάδα του ΠΑΟΚ.